Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της. Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και την κλασική γεύση Aloe Vera μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση θα βρείτε άλλες 2 γεύσεις σε ανανά και ρόδι που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα. Γεια σας φίλες μου και φίλοι μου. Άλλο ένα βράδυ εδώ, συντροφιά σας, για να σας ενημερώσουμε για ζητήματα που αφορούν την υγεία σας. Η εκπομπή «Θέλω την υγεία μου» από την τηλεόραση του Άστρα. Σήμερα έχω καλεσμένο στο στούντιο για να γνωρίσετε έναν από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες. Άρα μου κάνει ποδαρικό σήμερα, στη δεύτερη εκπομπή, ένας από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, ο Θωμάς Παγώνης, χειρουργός ορθοπαιδικός, εξειδικευμένος χειρουργός της σπονδυλικής στήλη. Τα λέω σωστά, κύριε Παγώνη, καλησπέρα. Πάρα πολύ σωστά, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να είναι εδώ μαζί σας. Εμένα είναι χαρά μου που πλέον είστε και επιστημονικός συνεργάτης στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ βαθύτατα. Τα αισθήματα είναι αμφιτερόπλευρα. Και χρησιμοποιείτε και πολύ ωραίες λέξεις. Για να δούμε λοιπόν τι πάει να πει επιστημονικός συνεργάτης, γιατί βάλαμε και αυτή την ενότητα στην εκπομπή για να γνωρίσουμε λίγο και τον κύριο Παγώνη, πώς ξεκίνησε, πώς ασχολήθηκε με την ιατρική. Και γιατί να τον εμπιστευτείτε τελικά, εσείς οι ασθενείς, σαν χειρουργό ορθοπαιδικό? Θα μας λύσετε αυτές τις απορίες? Θα προσπαθήσω, ή δυνατόν. Όσο δυνατόν είναι, να τα πούμε σιγά σιγά, για να ξεκινήσουμε με τις σπουδές σας. Κύριε Παγώνη, γιατί ασχοληθήκατε με την ιατρική? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι βασικά χρυσό, όπως λέμε. Πάντοτε σε οποιαδήποτε καριέρα το χρυσό ερώτημα είναι γιατί το ξεκίνησες. Είχα την πολύ μεγάλη ευτυχία ο πατέρας μου να είναι ο ίδιος ορθοπαιδικός χειρουργός και να έχει τη δικιά του κλινική. Η πρώτη φορά που μπήκα σε χειρουργική αίθουσα πάνω σε σκαμνάκι ήμουνα 8 χρονών. Αλήθεια το λέτε? Ναι, με τα πολύ μικρός δεν είσαι. Με τα αίματα τα είδατε όλα. Ναι, βέβαια ήταν άλλες εποχές τότε. Uh-huh. Γιατί τώρα είναι λίγο φύση αδύνατο να το κάνεις αυτό, να βάλεις έναν ακόμα και μαθητευόμενο μέσα. Τότε ήταν λίγο πιο διαφορετικές, πιο χαλαρές οι εποχές. Οπότε 8 χρονών ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στη χειρουργική αίθουσα. Ξεκίνησα να κρατάω άγκυστρα και να βοηθάω από την ηλικία των 13-14. Ναι, και είχα ενεργή παρουσία στα χειρουργεία πολύ πριν ξεκινήσω να φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τελείωσα κιόλας την περίφημη πρώτη ορθοπαιδική κλινική του Παπα-Νικολάου στα Σβεστοχώρη. Από μικρός κατάλαβα ότι αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο είναι να βοηθήσω τον συνάνθρωπο, να μπορέσω να δώσω μία λύση. Αλλά μέσα στο μυαλό μου η λύση αυτή ήταν πάντοτε χειρουργική. Να φτιάξω κάτι, να διορθώσω κάτι, να επαναφέρω κάτι. Όχι απλώς να δώσω ένα φάρμακο ή να βοηθήσω τον άνθρωπο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να διορθώσω κάτι πάνω, να τον βοηθήσω στη δύσκολη στιγμή. Εξού και η επιλογή της χειρουργικής, μετέπειτα της ορθοπαιδικής και εν τέλει της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, που είναι, πιστεύω, κάτι πάρα πολύ λεπτό και ραφινανισμένο. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο καλές ειδικότητες της χειρουργικής. Κατάλαβα. Ο πατέρας σας ήταν χειρουργός ορθοπαιδικός. Ακριβώς. Εσείς εξειδικευτήκατε όμως και πήγατε ξεκάθαρα στη σπονδυλική στήλη. Πώς εξειδικευτήκατε σε αυτό, γιατί το επιλέξατε? Εάν μου κάνετε την ίδια ερώτηση πριν από αρκετά χρόνια, να μην λέμε και για ηλικίες, θα έλεγα τότε ότι η σπονδυλική στήλη είναι κάτι το οποίο φοβάμαι. Κάτι το οποίο δεν θα άγγιζα ποτέ. Είχα όμως την πολύ μεγάλη χαρά, τύχη και ευτυχία να μαθητεύσω κοντά σε έναν από τα ιερά τέρατα της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης στην Ελλάδα, τον καθηγητή κύριο Χριστοδούλου, στην πρώτη ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημίου.
ο οποίος ήταν και συνειδικευόμενος του πατέρα μου. Με ήξερε, λέει, από μωρό παιδί, όταν ήταν μαζί στο ΚΑΤ, μαζί με τον κύριο Σουκάκο. Ο καθηγητής, λοιπόν, είναι χειρουργός σπονδυλικής στήλης, είναι ένας ιδιοφυής χειρουργός. Όταν ξεκίνησα την ειδικότητα κοντά του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην πρώτη Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, σιγά σιγά με τράβηξε αυτό το οποίο έκανε, η λεπτομέρεια. Το πώς έπαιζε με τα χιλιοστά, πώς βοηθούσε φέρνοντας τα κατάγματα, βοηθώντας τους ανθρώπους να περπατήσουν ξανά, πώς έκανε πράγματα τα οποία φάνταζαν τόσο μαγικά σε έναν ειδικευόμενο ορθοπαιδικής. Και σιγά σιγά από εκεί πήρα την απόφαση ότι ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνω κι εγώ. Τι λέτε τώρα, κύριε Παγώνη, ξέρετε αυτό που μου λέτε. Δεν είναι και λίγο, δηλαδή 13 χρονών να μπορείς να έχεις ενεργό ρόλο μέσα στο χειρουργείο. Από 8 να έχεις μπει στο χειρουργείο, που εκεί πέρα φοβάσαι να έχεις κλειστά τα φώτα στο δωμάτιο ουσιαστικά τα μικρά τα παιδιά. Εσείς καταφέρατε, είδατε και αίματα και... Τι πω, εγώ δεν έχω λόγια ουσιαστικά. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία στην ηλικία των 8, αυτό έχω να πω. Φαντάζομαι, γενναίος όμως και ο πατέρας σας. Ναι, ο πατέρας μου, εντάξει, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός με πολύ μεγάλη παρουσία στο χώρο της Θεσσαλίας. Ήταν πολύ γενναίο τότε να έχει κάποιος ιδιωτική ορθοπαιδική κλινική σε μια μικρή πόλη όπως η Καρδίτσα. Βέβαια, οι εποχές ήταν διαφορετικές, το ιδιωτικός τομέας άνθιζε πιο πολύ. Υπήρχαν τότε στην Καρδίτσα αρκετές ιδιωτικές κλινικές. Ήταν η μόνη όμως ορθοπαιδική. Την κρατούσε μόνος του. Ήταν ένας ορθοπαιδικός κλινικός μάχημος, αφυπηρέτησε πριν από 6 χρόνια. Για μένα ήταν μια τρομακτική ευκαιρία. Πιστεύω ότι το σύμπαν συνωμότησε θετικά σε αυτό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Βρεθήκατε όμως και για την εξειδίκευσή σας στην Αγγλία, σωστά? Ναι. Στην πρώτη φάση είχα κερδίσει την υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την μελέτη μου πάνω στην αποκατάσταση. Τι βαθμό θέλει εκεί για να πάρει υποτροφία? Άριστα. 10 δηλαδή, ή πάνω από 9. Είναι πάνω από 8,7 για την Πάνω από 8,7. Ναι. Είχα ήδη γίνει διδάκτορας, αναγορευτεί διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οπότε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με δέχτηκε ως υπότροφο για τη μελέτη μου πάνω στην αναγέννηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον κάποιων χειρουργών σπονδυλικής στήλης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μου γίνει μια πρόταση να πάω να εργαστώ στο Royal Victoria Infirmary, που είναι ένα από τα 4 κορυφαία νοσοκομεία χειρουργικής σπονδυλικής στήλης παιδών και ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στην Ευρώπη. Ναι. Εκεί πάλι είχα την ευγενή. Την απίστευτη τύχη να μαθητεύσω κοντά στον καλύτερο ορθοπαιδικό χειρουργό σπονδυλικής στήλης στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, τον Mr. Mike Gibson. Ο Mike είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ορίζει την έννοια της χειρουργικής ιδιοφυΐας. Είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έβαλαν κοχλίες βίδες στη σπονδυλική στήλη στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να κάνει μια σχολίωση 12-14 ώρων σε λιγότερο από 4 ώρες. Μπορούσε να κάνει θαύματα. Ανέμακτα και αυτά. Σχετικά ανέμακτα, ναι. Πάντα οι χειρήσεις σχολείας είναι λίγο πιο αιματοβοφείς από τις υπόλοιπες, αλλά σχετικά ανέμακτα. Ένας ιδιοφυής χειρουργός, εξακολουθεί να είναι βέβαια στις επάλξεις. Είχα λοιπόν την ευγενή καλοσύνη να πάω να δουλέψω μαζί του. Από εκεί και πέρα μετά αυτό έδρασε σαν εφαλτήριο και με τη δικιά του σύσταση και φιλική βοήθεια, αφού είδε ότι είχα την ικανότητα να το κάνω. Άνοιξε θέση consultant spine surgeon στην Αγγλία για μένα, όπου και έμεινα σαν... Και δεν είναι και εύκολο για έναν Έλληνα να λάβει μια τόσο δύσκολη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς, κυρία Τζανακούλη, δεν είναι, όχι. Βέβαια και είναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ και σκληρή δουλειά για να μπορέσει να γίνει ένας Έλληνας, ας έχει κάνει τμήμα της ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως έκανα εγώ, εάν δεν έχεις τελειώσει εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καλό είναι ότι όσο δούλευα με τον Mike Gibson, έγινα μέλος του Βασιλικού Κολεγίου, λόγω των περγαμηνών που είχα και των σπουδών που είχαν προηγηθεί και λόγω της ικανότητας η οποία επιβεβαιώθηκε. Οπότε μετά η θέση του consultant ήταν σχετικά εύκολη για μένα, γιατί πληρούσα όλες τις προϋποθέσεις και με είχαν δοκιμάσει. Μετά έγινα διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Essex, το τμήμα χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, το οποίο το έφτιαξα εγώ από το μηδέν. Γιατί ουσιαστικά όταν μου πρότειναν τη θέση, μου είπαν: ξέρεις, στο νοσοκομείο εκείνο ο καθηγητής που ήταν και έφυγε πριν από 4 χρόνια και έχει γίνει άγωνη καμένη γη. Θέλεις να πας να χτίσεις κάτι? Η απάντησή μου ήταν: άμα μου δώσετε τον μπάτζετ, θα πάω. Οι άνθρωποι κατευθείαν έδωσαν τοπική νομαρχία, για να το πω αντίστοιχα στην Ελλάδα, το τμήμα εκεί της Αγγλικής Περιφέρειας του Essex, έδωσε την ανάλογη χορηγία, το μπάτζετ. Οπότε χτίσαμε μια πάρα πολύ ωραία κλινική, η οποία έκτοτε και ακόμα συνεχίζει να προσφέρει τα μέγιστα στο λαό του Essex και του Ανατολικού Λονδίνου.
γιατί προσελκύαμε και άνθρωπους από το Ανατολικό Λονδίνο και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ καλή κλινική. Ωραία. Και είχατε τόσο πολύ καλή θέση εκεί. Δεν φτιάξατε μια κλινική από το μηδέν. Σας επέλεξαν. Και γιατί αφήσατε την Αγγλία που μείνατε εκεί κάμποσα χρόνια για να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Συνήθως όλοι οι γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε είτε στην Αγγλία είτε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ανά τον κόσμο για να ευδοκιμήσουν. Κυρία Τζανακούρ, εσείς γυρίσατε. Το έχω πει πάντα, οι ερωτήσεις σας είναι πολύ εύστοχες και πάντα το κέρυες. Σε κάποιο τμήμα της καριέρας μου, βέβαια, είχα τα τελευταία 4 χρόνια που επέστρεφα από Αγγλία σε θεραπευτήριο και στη Θεσσαλονίκη και στην Λάρισα για να διενεργώ εγχειρήσεις σπονδυλικής στήλης. Οπότε λίγο πολύ είχε αρχίσει να γίνει το έδαφος πρόσφορο. Μου έγινε επίσης μια πολύ τιμητική πρόταση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από την πρώτη πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική, να βάλω τα χαρτιά μου για να αναγορευτώ αναπληρωτής καθηγητής. Α, μάλιστα. Η καρδιά μου όμως είναι στη Θεσσαλία. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά είμαι επιστημονικός και κλινικός συνεργάτης της πρώτης ορθοπαιδικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά ήταν μια φυσιολογική μετάβαση για να μπορέσω και εγώ να προσφέρω κάτι στο Θεσσαλό ασθενείς, στους συντοπίτες μου. Ήταν μια φυσιολογική μετάβαση του τύπου ότι ή θα μέναμε Αγγλία για πάντα και δεν θα γυρνάγαμε ποτέ στον τόπο μας, ή θα γυρνάγαμε κάποια στιγμή για να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είχε ήδη δομηθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Και φυσιολογικά η πρόταση η οποία είχε γίνει, που ήταν πολύ τιμητική και εξακολουθεί να είναι τιμητική, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αποτέλεσε και αυτό ένα έναυσμα. Οικογενειακοί λόγοι περισσότερο, γιατί κακά τα ψέματα, καλά είναι το να είσαι έξω, αλλά είναι λίγο δύσκολο, ειδικά όταν έχεις ανθρώπους πίσω, όταν έχεις ασθενείς πίσω. Ήταν πολύ κουραστικό το 3 μήνες. Α, πηγαινοερχόσασταν. Ναι, κάθε 3 μήνες πηγαινοερχόμουν για να μπορέσουν για μία εβδομάδα να είμαι εδώ, να χειρουργώ. Να μπορέσω να βοηθήσω όσους περισσότερους μπορώ. Και είχε γίνει εξαιρετικά κουραστικό, γιατί ο όγκος ασθενών στην Ελλάδα αυξανόταν κατακόρυφα. Οπότε ήταν μια λογική μετάβαση. Να βγάλω τώρα είδηση εδώ από το θέλω την υγεία μου, δηλαδή μια θέση, μια ακαδημαϊκή πορεία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής της Θεσσαλίας, θα σας ενδιαφέρε. Θα με ενδιαφέρε, ναι. Αυτό όμως... Γιατί έγινε... το Αριστοτέλειο δεν το θέλουμε, είναι και λίγο μακριά, είμαστε και Θεσσαλία, αγαπάμε και τον τόπο μας. Σαφέστατα, ναι. Αυτό έγινε σε άλλους. Ναι. Είμαι ήδη διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφιος διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Δεν έχω τελειώσει ακόμα το δεύτερο διδακτορικό μου. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι αυτά ο χρόνος τα φέρνει. Ναι. Έχω εξαιρετικές σχέσεις με το πανεπιστημιακό τμήμα της εδώ σχολής, το οποίο και αγαπώ και έχω κάνει και τμήμα της ειδικότητάς μου εδώ, την παιδοορθοπαιδική εμπροκειμένου, στην αξιολογότατη και πάρα πολύ καλή κλινική του κυρίου Μαλίζου, τον οποίο αγαπώ και σαν δάσκαλο και σαν φίλο πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος τα φέρνει αυτά. Βλέπουμε. Ο χρόνος τα φέρνει. Μένετε καρδίτσα, άρα. Μένω καρδίτσα, αν και ο περισσότερος χρόνος. Αλλά χειρουργείτε και στη Λάρισα. Ανάμεσα Λάρισα, Θεσσαλονίκη, καρδίτσα και λίγο Αθήνα. Καλά, εντάξει. Εγώ ακούω λοιπόν τα καλύτερα για εσάς και ότι πάνω απ' όλα είστε άνθρωπος. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά έχουμε να συζητήσουμε. Μου επιτρέπετε κιόλας να κλέψω εδώ τις σημειώσεις μου, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός. Μην κάνω και κανένα λάθος στο ζήτημα που θα συζητήσουμε. Παθολογικά κατάγματα λοιπόν σπονδυλικής στήλης και μια σύγχρονη αντιμετώπιση. Ακριβώς. Μετά τις διαφημίσεις λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Παγώνη με αυτό το ζήτημα. Για πάμε. Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της. Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και την κλασική γεύση Aloe Vera μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση θα βρείτε άλλες 2 γεύσεις σε ανανά και ρόδι που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα. Φαντάσου ρεύμα χωρίς περιορισμούς. Με χρέωση χαμηλότερη από το νυχτερινό τιμολόγιο. Χωρίς δέσμευση συμβολέου. Χωρίς εγγύηση. Χωρίς μηνιαίο πάγιο. Χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Νέο ελεύθερο προνομιακό πρόγραμμα Liberty. Μάθε περισσότερα στο vatpavlavolt.gr, στα καταστήματά μας VAT & Volt. Φαντάσου περισσότερα.
μοιραστώ μαζί σας μερικές συμβουλές που περνάνε από γενιά σε γενιά. Το σέρουμ της εταιρείας ανάπλασης είναι μικρού μοριακού βάρους προϊόν και έχει την ιδιότητα να μπαίνει κοντά στα βλέφαρα, ενώ η κρέμα απαγορεύεται. Με απαλές κινήσεις κάνουμε την επάλυψη του σέρουμ πάντα με τη φορά της λέμφου από την έξω έως την έσω κόκκι του ματιού. Αφού τελειώσουμε με το σέρουμ, χρησιμοποιούμε την ανάλογη κρέμα της εταιρείας ανάπλασης που ταιριάζει στο πρόσωπό μας. Τρίβουμε απαλά προς τα πάνω, συνεχίζοντας με κυκλικές κινήσεις, για να βοηθήσουμε στην ενυδάτωση και την ανόρθωση του δέρματος. Η εταιρεία ανάπλασης φροντίζει για μας. Got your name, don't remember where we met, but what I do recall is the shit you put me through, but not you. Μάδες με ρωτάνε για είδη μπέμπε που πάνε, και τους λέω πως μ' αρέσει να ψωνίζω από τον καλέσι. Κουτσάκι, κρεβατάκι στις καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση για ό,τι και να θες. Καλέσι, καλέσι, στη μαμά πως θα αρέσει. Καλέσι, το μωράκι μη στάξει και μη βρέξει. Καλέσι, μια υπέροχη σχέση. Καλέσι, μπουτίκ μπέμπε. Όλα όσα χρειάζονται οι μέλλοντες γονείς για τα μωρά τους είναι εδώ. Οι καλύτερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και επιπλέον, οι άνθρωποι της Boutique Bebe Kalesi ενημερώνουν πλήρως για να μπορεί ο μπαμπάς να φροντίζει για όλα. Boutique Bebe Kalesi. Φίλες μου και φίλοι μου, τώρα στο διαφημιστικό σας διάλειμμα οφείλω να σας ενημερώσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εκπομπής μας. Λοιπόν, έχουμε στη συντροφιά μας τα ροφήματα Mythical. Είναι ροφήματα που έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Ατόφιο ζελέ της αλόης. Από ό,τι βλέπετε, έχω μπροστά μου πολλές διαφορετικές γεύσεις. Η καινούργια σειρά της εταιρείας Mythical, η σειρά All Fit, που έχει 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και έχει γεύσεις την καρύδα, τον ρόδι και το μάγκο. Άρα βρίσκεται 3 διαφορετικές γεύσεις. Εσείς που μπορεί να κάνετε δίαιτα, που θέλετε να αποτοξινώσετε λίγο τον οργανισμό σας από διάφορες τοξίνες που ούτως ή άλλως έτσι μπορεί να παίρνουμε από τα φαγητά που μπορούμε να τρώμε καθημερινώς και διαλείπτως. Αυτά τα 3 μπουκαλάκια λοιπόν που βλέπετε εδώ δεν έχουν ούτε μία θερμίδα. Και από δίπλα το πράσινο μπουκαλάκι, η original aloe vera, έχει 10 θερμίδες στα 350 ml. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Όσοι όμως θέλετε να έχετε λίγη μεγαλύτερη απόλαυση, μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που είναι των 500 ml, ρόδι και ανανάς, να τα. Έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη, όμως είναι εξίσου γευστικά και νόστιμα και έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα, που εντάξει θέλω να πάρω και μερικές θερμίδες, δεν χάλασε ο κόσμος, είναι η original aloe vera, αυτή. Λοιπόν, δροσιστείτε με αλόη από την εταιρεία Mythical και ωφελήστε τον εαυτό σας. Στην υγειά μας. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να σας ενημερώσω ότι πια θα μπορείτε να έχετε και την ευκαιρία εσείς που παρακολουθείτε από το σπίτι
Να έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να πάρετε τηλέφωνο στην εκπομπή μας, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή αν σας προβληματίζει κάποιο ζήτημα και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, εδώ να το βγάλουμε σαν θέμα. Άρα από κάτω θα δείτε να περνάει μια κορδέλα με το τηλέφωνο της εκπομπής στη διάθεσή σας για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε. Λοιπόν, συνεχίζω με τον κύριο Παγώνη, τον έχω εδώ στο στούντιο, τον έχω πάρει από τα καθήκοντά του για λίγο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να είσαι χειρουργός, δηλαδή δεν ήξερα. Από πέρυσι έμαθα κι εγώ, γιατί συναναστρεφόμαστε συνέχεια με γιατρούς και οι άνθρωποι είναι έτσι, οριακά. Είναι ο χρόνος μας πάρα πολύ πιεσμένος. Γι' αυτό κι εγώ σας ευχαριστώ και πάω γρήγορα στο ζήτημά σας. Πριν τις διαφημίσεις σας είπα ότι θα συζητήσουμε τα παθολογικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης και τη σύγχρονη αντιμετώπιση. Εντάξει. Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι το παθολογικό κάταγμα εξ αρχής. Πρέπει να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε από την έννοια του κατάγματος που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Ναι, υπάρχει το κάταγμα το οποίο δημιουργείται από μέγιστη άσκηση βίας, οποιοδήποτε ωστόσο, προκειμένου στους σπονδύλους, στον οποίο ο σπόνδυλος κατακαιρματίζεται. Σπάει, όπως λέει ο κόσμος. Υπάρχει όμως και το παθολογικό κάταγμα, το οποίο δημιουργείται σε ένα σπόνδυλο, ο οποίος έχει προσβληθεί από μία άλλη νόσο. Επί παραδείγματι, είτε από μεταστάσεις, είτε από πολλαπλού μυέλωμα, είτε από οστεοπόρωση. Αυτές είναι οι τρεις κύριες νόσοι, οι οποίοι δημιουργούν ένα σαθρό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα ο σπόνδυλος όχι να κατακαιρματίζεται, να καθιζάνει μέσα στον εαυτό του. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Σκεφτείτε ένα τενικεδάκι της Coca-Cola's, άδειο, το οποίο το έχουμε και έχει το σχήμα του. Εάν πάρω και αρχίσω να το χτυπάω με σφυρί και με καλέμι, θα διαλυθεί. Αυτό θα γίνει, δηλαδή κομματάκια. Αυτό είναι ένα κάταγμα. Εάν όμως το πάρω και το συμπιέσω, δεν έχει χάσει τη συνοχή του, έχει χάσει όμως τη συνοχή του σχήματός του. Έχει κρατηθεί όλο το υλικό, αλλά έχει συμπιεστεί, έχει καθιζήσει. Αυτό ακριβώς είναι το παθολογικό κάταγμα. Τα παθολογικά κατάγματα, όπως λέει και ο όρος, πατάνε και δημιουργούνται, για να το πω πάνω πολύ απλά, πάνω σε ένα άλλο υπόβαθρο, μια νόσου η οποία υποκρύπτεται. Και αυτή είναι ουσιαστικά τρώει, όπως λέει ο κόσμος, το κόκκολο. Αυτή αποδυναμώνει το οστό, τον πυρήνα του σπονδύλου, με αποτέλεσμα να καθιζάνει ο σπόνδυλος. Όπως είπα, οι κυριότερες νόσοι είναι αφενός μεν οι όγκοι. Βέβαια, οι όγκοι, οι πρωτοπαθείς όγκοι στη σπονδυλική στήλη είναι πάρα πολύ λίγοι. Περισσότερο είναι οι μεταστατικοί όγκοι που μας δημιουργούν προβλήματα, οι οποίοι ουσιαστικά αλλάζουν τη σωματοδομή του σπονδύλου, τους κάνουν πιο αδύναμους. Οπότε και με μικρή άσκηση βίας ο σπόνδυλος καθιζάνει, παθαίνει το παθολογικό κάταγμα. Σαφέστατα το πολλαπλού μυέλωμα, η οποία είναι μια αιματολογική νόσος που νομίζω έχετε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας παλαιότερα, η οποία ουσιαστικά αλλάζει το μυελό των οστών και αυτό δημιουργεί μια ευπάθεια του σπονδύλου. Α, μάλιστα, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και είχατε πει σε παλιότερα εκπομπή. Και φυσικά η οστεοπόρωση, που είναι μία από τις μάστιγες της σύγχρονης εποχής, ειδικά για τις γυναίκες της μεταμενοπαυσιακής ηλικίας ή ακόμα και για υπερήλικες, είτε άρινα είτε θήλαια. Αυτές είναι οι τρεις κύριες κατηγορίες παθολογικών καταγμάτων που πρέπει να πω ότι είναι αρκετά επίπονα στη φάση που έχουν δημιουργηθεί, όπως και οποιοδήποτε κάταγμα. Άκρως επικίνδυνα, εάν δεν αντιμετωπιστούν χειρουργικά, γιατί οδηγούν σε μόνιμη παραμόρφωση του σπονδύλου και φυσικά θέτουν και σε κίνδυνο το νοτιαίο μυελό που είναι ακριβώς πίσω από το σώμα του σπονδύλου που καθιζάνει και φυσικά δημιουργούν και πάρα πολλά προβλήματα καλαισθησίας που μερικές φορές ενοχλούν ειδικά τις κυρίες. Και όλα αυτά πώς θα καταλαβαίνουμε, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα, μόνο ο πόνος, γιατί αν ένας σπόνδυλος φύγει από τη θέση του ή κάνει καθίσιση, αν είναι όπως λέμε το τενικεδάκι πατηθεί, φαντάζομαι ότι ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που θα μας πει ότι πρέπει να πάμε στο γιατρό. Σαφέστατα. Το πρωταρχικό σύμπτωμα που πάντοτε εγείρει το ενδιαφέρον του ίδιου του ασθενούς είναι ένας πόνος ο οποίος εμφανίζεται εύνης, με άσκηση ελάχιστης βίας. Πάει να κατεβεί μια ηλικιωμένη κυρία από το πεζοδρόμιο, στραβοπατάει λίγο, χτυπάει το ποδαράκι κάτω η πτέρνα, μεταβιβάζεται το βάρος της σπονδυλικής στήλης, αρχίζει να υπάρχει πόνος, είτε στη μέση είτε στο θώρακας συνήθως. Ένας ηλικιωμένος κύριος προσπαθεί να ανεβεί στη σκάλα, να βοηθήσει σύζυγο να ξεκρεμάσει τις κουρτίνες, είναι το μέγιστο πρόβλημα. Κάπου λίγο κουνιέται, πέφτει από ένα σκαλάκι, αρχίζει μετά πόνος. Ο πόνος λοιπόν είναι το πρώτο έρισμα, το οποίο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τα κιλά για τις ηλικιωμένες κυρίες, για τους ηλικιωμένους κυρίους, έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Πολλές φορές όμως, ειδικά στις κυρίες περισσότερο, παρατηρούν ότι αρχίζει να μειώνεται το ύψος τους. Δηλαδή, από εκεί που στέκονται περήφανα, έρχονται οι πολλοί ασθενείς και λένε: εγώ γιατρέ, στεκόμουν περήφανα και τώρα σκύβω προς τα μπρος. Είναι λογικό, γιατί καθιζάνει ο σπόνδυλος, αλλάζει όχι μόνο το ύψος του σπονδύλου, αλλά και η φορά του σπονδύλου, δηλαδή από τετράγωνος γίνεται σφινοειδής,
φεύγει λίγο πιο μπροστά η σπονδυλική, άντε ακόμα ένα σπόνδυλος πιο πάνω, ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο πάνω, όλο και φεύγει πιο μπροστά ο άνθρωπος. Αυτό δημιουργεί αλλαγή στο ύψος, στη σωματομορφή και στη σωματοδομή του ανθρώπου. Αυτά είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μου επιτρέπετε? Σαφέστατα. Ωραία. Έρχονται σε εσάς, αυτά είναι τα κύρια γνωρίσματα όπως είπαμε, όμως εσείς για να έρθετε και να αναγνωρίσετε όλα αυτά που μας λέτε, πώς θα κάνετε τη διάγνωση, δεν έχω καταλάβει? Δηλαδή γίνεται κάποια μαγνητική, κάποια αξονική, γίνονται τέτοιες εξετάσεις για να το καταλάβετε? Η διάγνωση βασίζεται πάρα πολύ καλά, όπως είπατε, σε διάφορες διαγνωστικές μεθόδους, όμως πιστέψτε με, το πιο βασικό τμήμα της διαγνώσεως είναι η ορθή κλινική εξέταση και η λήψη ενός ορθού ιστορικού. Ανά τους καιρούς, και αυτό δεν το λέω, το λένε τα σύγχρονα επιστημονικά τεκμήρια, οι αριθμοί, και δυστυχώς όλοι που είμαστε υπό την υπήρεια των αριθμών και των στατιστικών, έχουν πάρα πολλά κατάγματα διαλάθη της προσοχής του εξετάζοντος ιατρού, γιατί δεν ελήφθη το σωστό ιστορικό. Αρχίζουμε λοιπόν με τη λήψη ενός σωστού ιστορικού, το οποίο θα μας υποψιάσει, αν μας πει μια γυναίκα παράδειγμα ότι έχει περάσει από το στάδιο του καρκίνου του μαστού και έχει θεραπευτεί, ή ένας κύριος που έχει καρκίνο του προστάτη και έχει θεραπευτεί και είναι σε φάση παρακολούθησης, αμέσως αρχίζουν να χτυπάνε κάποια καμπανάκια στο μυαλό μου, θα πω. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο. Εάν μας πει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, δεν με χτύπησε κάποιος, δεν χτύπησα με το αμάξι, εκεί που περπατούσα ξαφνικά στραβοπάτησα, έκανα μία απότομη κίνηση και άρχισε να με πονάει, με ακούμπησε το εγγονάκι μου και άρχισα να πονάω πίσω. Εκεί πάλι θα χτυπήσουν κάποια καμπανάκια. Άρα λοιπόν, η σωστή λήψη ενός ιστορικού μας κατευθύνει ως προς το πώς θα πάμε με τη διάγνωση. Η κλινική εξέταση μετά να βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων, να δούμε δηλαδή ακριβώς πού πονάει ο ασθενής, τι είναι αυτό που τον ενοχλεί. Υπάρχει εντύπωμα, υπάρχει νευρολογική σημειολογία, ενοχλεί το συγκεκριμένο κάταγμα του νοτιαίου μυελό ή κάποια νευρική ρίζα. Υπάρχουν κάποια άλλα σημεία τα οποία πρέπει να δω, δηλαδή να δούμε άμα έχει καφέ ο less spots, το οποίο μπορεί να είναι νευροειδωμάτωση, να δούμε άμα έχει κάποια άλλα σημεία τα οποία θα μας οθήσουν να πιστέψουμε. Εκεί θα κάνετε, θα έρθετε σε συνεργασία με κάποιον νευρολόγο για να δείτε αν χτυπάει κάποιο νεύρο? Όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα κλινικής εξετάσεως από τον χειρουργό σπονδυλικής στήλης. Ναι. Ο κάθε ιατρός κάνει κλινική εξέταση. Mm-hmm. Είναι απαραίτητο. Εάν δεν αγγίξεις τον ασθενή, δεν μπορείς να δεις από τι πάσχει. Οι ακτινογραφίες, οι μαγνητικές, οι αξονικές απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που θα δεις με την κλινική εξέταση. Η κλινική εξέταση είναι το α και το ω. Κάνεις την κλινική σου εξέταση έχοντας πάρει ένα σωστό ιατρικό ιστορικό, βλέπεις τι χρειάζεσαι και μετά παραγγένεις είτε μαγνητική είτε αξονική είτε ακτινογραφία. Θα έλεγα ότι στην παρούσα χρονική περίοδο η καλύτερη εξέταση, την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι η μαγνητική τομογραφία. Η οποία μαγνητική τομογραφία όμως θα πρέπει να έχει τις ανάλογες ακολουθίες. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε την TAF1, την TAF2 και την STERA ακολουθία. Η TAF1 και η TAF2 σαφέστατα θα μας δείξουν ότι υπάρχει κάποιο κάταγμα και ότι έχει επηρεαστεί ο μυελός. Η TAF1 και η TAF2 τι είναι? Δεν είμαστε γιατροί. Είναι οι μαγνητικές ακολουθίες. Φανταστείτε ότι σαν να βλέπετε τρεις διαφορετικές εικόνες. Αυτά που γράφετε στα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο μαγνητολόγος, ο χειριστής του μαγνήτη και σε συνεργασία με τον ακτινοδιαγνώστη, θα μας δώσουν τις φωτογραφίες, να το πω απλά, του σπονδύλου και της σπονδυλικής στήλης. Άρα λοιπόν, τρεις διαφορετικές εικόνες, TAF1, TAF2 και STER. Η STER είναι αυτή που θα μας δείξει περισσότερο εάν το κάταγμα αυτό φωτίζεται. Και το λέω αυτό γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσω περιστατικά τα οποία δυστυχώς είχαν διοχετευτεί από κάπου αλλού, τα οποία ενώ το κάταγμα ήταν παλαιό, είχε περάσει δηλαδή ο καιρός στον οποίο μπορούσε να κάνεις κάτι, γιατί το κάταγμα, άμα δεν το αντιμετωπίσεις στις πρώτες 8-10 εβδομάδες αυτά τα παθολογικά κατάγματα και σταματήσει να καθιζάνει, στερεοποιείται. Άρα δεν μπορείς πλέον να του δώσεις του σπονδύλου τη δομή που είχε. Και θα πούμε μετά πώς γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, παραγγέλνεις μια μαγνητική, αλλά επειδή τα περισσότερα κέντρα δυστυχώς δεν μας δίνουν στερακολουθίες, πρέπει να το γράψεις μέσα. Στερακολουθία απαραίτητα. Αυτό θα σου δείξει άμα φωτίζει το σπόνδυλο, αν είναι ενεργό το κάταγμα. Αυτό αφορά όμως ξεκάθαρα το γιατρό, άμα θα το ζητήσει. Ακριβώς. Και είναι θέμα το παραπάνω. Εξειδίκευση. Γιατί πρέπει και να το γνωρίζεις ότι υπάρχει, και να το γνωρίζεις να το παραγγείλεις, αλλά και να το γνωρίζεις να το διαβάσεις. Δεν είναι δυνατόν να περιμένεις να διαβάσεις μόνο την εξαίρετη γνωμάτευση που θα σου γράψει ο ακτινοδιαγνώστης συνάδελφος. Πρέπει να μπορείς να δεις τις εικόνες, γιατί πρέπει να τις δείξεις και στον ασθενή. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αν δεν μπορείς να δείξεις την εικόνα στον ασθενή, δεν μπορείς να τον κερδίσεις, δεν μπορείς να του δείξεις, κοίτα, αυτό είναι που έχεις. Έτσι έπρεπε να είναι, έτσι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και θέμα δικαιοσύνης για τον ασθενή.
είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη, ειδικά στην Αγγλία, το έχουμε πάρα πολύ. Είναι το πρώτο, το Α και το Ω. Πρέπει να είσαι δίκαιος απέναντι στον ασθενή σου. Δεν μπορείς να του πεις, διάβασα στο χαρτί και το χαρτί λέει αυτό. Πρέπει να σου δείξω την εικόνα. Είναι η δική σου εικόνα. Πρέπει να σου δείξω τι έχεις. Είμαι υποχρεωμένος, είναι ο όρκος μου να σου δείξω τι έχεις. Και μετά θα σου εξηγήσω σε αυτήν την εικόνα, ως ασθενή, τι πρέπει να κάνω για να το φτιάξω αυτό. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Πολύ τίμιο εκ μέρους του θεράπων ιατρού. Έτσι γίνεται. Και σαφέστατα, έχοντας πάρει οποιοδήποτε διαγνωστική, μετά μπορεί να χρειαστεί να παραγγείλουμε κάποια αιματολογικά, ειδικά άμα υποπτευόμαστε υποβόσκουσα, καρκινική νόσο, άμα υποπτευόμαστε μεταστάσεις ή πολλαπλού μυέλωμα, αιματολογική νόσο ή ακόμα και οστεοπόρωση. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια μέτρηση αστικής πυκνότητας, καρκινικούς δείκτες. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις για το πολλαπλού μυέλωμα. Μάλιστα. Να συνεργαστούμε και με άλλες ειδικότητες, με τους αιματολόγους μας πάρα πολλές φορές ή με τους ρευματολόγους. Είναι θέμα συνεργασίας, αναγνώρισης και σωστής διάγνωσης. Και μετά, αφού παίρνετε ένα πολύ καλό ιστορικό, πολύ καλές εξετάσεις, έρχεται η αντιμετώπιση μετά. Πώς περνάμε κατευθείαν σε χειρουργείο, είναι δυνατόν? Θα έλεγα ότι αυτό έγκυται στις προσδοκίες και στο υπόβαθρο του ασθενούς. Και τι εννοώ με αυτό? Θα πω δύο παραδείγματα, γιατί μου αρέσει πάντα να μιλάω με παραδείγματα για να καταλαβαίνουμε και οι ασθενείς μου και οι τηλεθεατές. Και απλά, στην κάμερα, απλά για να καταλαβαίνουμε, ναι. Έχουμε την ασθενή Α, η οποία είναι μια 80χρονη κυρία, έρχεται με ένα παθολογικό κάταγμα της σπονδυλικής στήλης του όμικρον 2 και λέει, γιατρέ, εγώ θέλω να με ψηλώσεις, θέλω να με κάνεις όπως ήμουν 20 χρονών. Μη ρεαλιστικό. Ναι, βέβαια. Μη ρεαλιστική προσδοκία. Άρα η ασθενής Α έχει ένα πρόβλημα, σαφέστατα, έχει ένα κάταγμα το οποίο πρέπει να θεραπευτεί, αλλά η προσδοκία της είναι μη ρεαλιστική. Και έχουμε και μία ασθενή Β, η οποία είναι μία άλλη 80χρονη και έρχεται και σου λέει, γιατρέ μου, εγώ το μόνο που θέλω να μην πονάω, να μπορώ να παίζω με το εγγονάκι μου. Ρεαλιστική προσδοκία. Αυτή είναι μία ρεαλιστική ασθενή, είναι μία ασθενή που θα πάει καλά. Τώρα, και στις δύο κυρίες μπορώ να προσφέρω την ίδια θεραπεία. Μία διαδερμική κυφοπλαστική ή σπονδυλοπλαστική, που ουσιαστικά είναι μία επέμβαση η οποία για μένα διαρκεί 20 λεπτά, ο ασθενής φεύγει μετά από μία ώρα από το νοσοκομείο και είναι ανέμακτη πλήρως. Δεν μένει, όχι, δεν μένει το βράδυ μέσα στην κυφοπλαστική. Όχι, δεν μένει. Έχουν περάσει πια αυτοί οι καιροί. Οι κυφοπλαστικές πλέον τώρα, εφόσον γίνονται από εξειδικευμένους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης, κρατάνε γύρω στα 20-25 λεπτά ως χρόνος επεμβάσεως. Πολλές γίνονται με μέθη, ούτε καν με γενική αναισθησία, δηλαδή με μέθη. Οι ασθενείς ανανύπτουν μετά, είτε από τη γενική αναισθησία είτε από τη μέθη, σηκώνονται, περπατάνε κατευθείαν, έχουν πίσω δύο πολύ μικρές τρυπούλες στα δύο χιλιοστά, οι οποίες ήθιστε να τις κλείνουμε με ένα κλιπάκι και να βάλουμε τσιρωτάκι από πάνω. Μετά από δύο ώρες, εφόσον έχουν ανανύψει από το αναισθητικό που τους έχουμε χορηγήσει, σηκώνονται, περπατάνε, φεύγουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν σπίτι τους και πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν έρθει. Αυτή είναι η σύγχρονη μέθοδος. Mm-hmm. Οπότε είναι καθαρά θέμα το πώς θα το προσφέρει στον ασθενή, αλλά και τι θέλει ο ασθενής. Ξαναγυρίζω στα παραδείγματα που είπα, η πρώτη κυρία η οποία θέλει να ψηλώσει, σαφέστατα όταν θα της αποκαταστήσεις το παθολογικό κάταγμα που έχει, από οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτό, δεν θα μείνει ευχαριστημένη και δεν θα έχει ρεαλιστική προσδοκία. Γιατί δεν ήρθε λέγοντας «θέλω να με θεραπεύσεις, θέλω να μου πάρεις τον πόνο για να μπορέσω να ζήσω ως μια 80χρονη», ήρθε θεωρώντας ότι θα γίνει 20 χρονών. Λάθος. Η δεύτερη κυρία, η οποία έχει ρεαλιστικές προσδοκίες, θα πάει καλά με τη θεραπεία και θα μείνει απόλυτα ευχαριστημένη γιατί έχει ρεαλιστική προσδοκία. Καταλαβαίνει ότι είναι μία 80χρονη, θα πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει από θεραπεία στη σύγχρονη εποχή, αλλά θα μείνει ευχαριστημένη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, και δηλαδή, για να. Εν κατακλείδη, για να συνεχίσω και στις άλλες ερωτήσεις μου, είναι στην ευχέρεια θεράποντος ιατρού, αν θα προχωρήσει σε χειρουργείο ή αν θα πάει λίγο πιο συντηρητικά με κάποια άλλη θεραπεία. Σαφέστατα. Και έχει να κάνει με τον ασθενή, ξεκάθαρα. Και βέβαια, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που, αν και έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν αποτελεί τροχοπέδι το υπόβαθρο του ασθενούς όσον αφορά τις εμπραγματούντες νόσους ή την ηλικία ή το βάρος. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι δυστυχώς είναι μη εγχειρήσιμοι. Σε αυτούς τους, για τον ΑΒ λόγο, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη αυξημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Έχουν άλλες συμπαραματούντες νόσους ή μολύνσεις και δεν μπορούν να χειρουργηθούν άμεσα. Αν έχει ενεργή λίμωξη ένας ασθενής, δεν μπορεί να μπει στο χειρουργείο, ούτε καν για μια διαδερμική κυφοπλαστική. Είναι καθαρά θέμα λογικής. Ναι. Άρα λοιπόν, αν έχεις έναν ασθενή που έχει πνευμονία, παράδειγμα, αλλά έχει πάθει και ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης, δεν μπορείς να το χειρουργήσεις. Mm-hmm. Αν δεν το χειρουργήσεις μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες, αν δεν του κάνεις τη σπονδυλοπλαστική μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες, μετά ο σπόνδυλος έχει γίνει ένα σώμα. Δεν ενδείκνεται. Άρα λοιπόν, θα πας συντηρητικά.
Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι καημένοι έρχονται και λένε: εγώ γιατρέ μου δεν θέλω να μπω χειρουργείο για τον Α ή Β λόγο. Άσχετα με το αν είναι με τοπική αναισθησία ή με μέθη, σου λέει: εγώ δεν θέλω να μπω χειρουργείο. Εκεί θα πας μια συντηρητική αγωγή, η οποία είναι δοκιμασμένη μέθοδο τα τελευταία 30 χρόνια, με την ανάλογη φαρμακευτική υποστήριξη, με την ανάλογη παυσίπονη αγωγή, με μερικές διαδερμικές εγχύσεις, παρασπονδυλικές ή ενδοσπονδυλικές, ώστε να ανακουφιστεί το άλογος εκ των έσω, με ένα αντίστοιχο κυδεμόν ενηλίκων, ώστε να συγκρατηθούν χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα είτε στην αναπνοή είτε στο δέρμα. Υπάρχουν κυδεμόνες και κυδεμόνες. Όλα αυτά όμως είναι καθαρά θέμα εξειδίκευσης. Καθίσε εφού ετάχθη. Σίγουρα. Δεν μου λέτε και λέτε ότι κάνετε και κάτι ενέσεις πάνω στη σπονδυλική στήλη για να το απλοποιήσω εγώ και να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν περνάει όμως ουσιαστικά έτσι το πρόβλημα. Απλώς κάνεις μια παυσίπονη ένεση για να φύγει για λίγο το άλογος. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Δηλαδή δεν λύνει το κάταγμα, δεν βοηθάει στο να θεραπευτεί το κάταγμα. Βοηθάει όμως στο να δώσει χρόνο στον ασθενή και σκεφτείτε ότι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς, τους γεριατρικούς, δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα από του στόματος. Άλλοι έχουν πρόβλημα με το στόμαχο, άλλοι έχουν πρόβλημα με το ύπαρο, άλλοι έχουν πρόβλημα με την καρδιά. Οπότε πρέπει να τους δώσει κάποια αναλγησία για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν, που είναι πολύ σημαντικό. Εάν ο γεριατρικός ασθενής καθυλωθεί στο κρεβάτι του πόνου που λέγανε πολύ παλιά, ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος που εμπεριέχει και τους πνεύμονες και την καρδιά, αρχίζει να υπάρχει έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας, έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, οπότε πάει χειρότερα. Το θες να είναι όρθιος ή όρθια και να προχωράει, να κινείται. Άρα τι πρέπει να κάνεις, να του πάρεις το άλγος και να τον βοηθήσεις να μην καθιζήσει ο σπόνδυλος περισσότερο, αν επιλέξει συντηρητική θεραπεία. Το προωθείς μετά με κάποια φυσικοθεραπεία, πάει εμπεριέχει διαφορετικά. Την έννοια της αποκατάστασης πάντοτε. Ναι, το πρωτόκολλο αποκατάστασης περιέχει στο τέλος την έννοια της εργοθεραπείας, συνεργασία με κάποιο κέντρο αποκατάστασης, ούτως ώστε να μπορέσουν οι φυσιατροί μας και οι φυσικοθεραπευτές να κάνουν τα μαγικά τους, όπως λέω, και να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις τον πόνο. Εάν επιλέξεις τη συντηρητική θεραπεία, πρέπει να κάνεις κάποια έγχυση ή νευρική απελευθέρωση διατριματικά από τρυπούλες με τοπική αναισθησία, να πάρεις τον πόνο μακριά, να σταθεροποιήσεις τη σπονδυλική με έναν κυδεμόνα επί παραδείγματι, να μπορέσει να κινητοποιηθεί ο ασθενής άμεσα, χωρίς να έχει προβλήματα, για να μπορέσει να κερδίσει την ανάρρωσή του. Εάν ο ασθενής μείνει κλινήρης, το παιχνίδι έχει χαθεί, ειδικά για τους υπερήλικες. Είναι η αρχή του τέλους, δυστυχώς. Άρα τους θέλουμε είτε χειρουργικά και να σηκωθούν να περπατήσουν γρήγορα, είτε συντηρητικά να σηκωθούν να περπατήσουν άμεσα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Η πιο σύγχρονη μέθοδος ποια είναι από όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα? Η πιο σύγχρονη μέθοδος, κυρία Τζαλανκούλη, είναι η διαδερμική κυφοπλαστική ή σπονδυλοπλαστική, στην οποία τι κάνουμε? Με τοπική αναισθησία ή με μέθη, ανοίγουμε δύο μικρές τρυπούλες ακριβώς πάνω από τα σημεία των σποδήλων που θέλουμε να μπούμε, δεξιά και αριστερά. Οι τρυπούλες αυτές είναι στα 2 χιλιοστά. Με ακτινοσκοπική καθοδήγηση, με το μήνυμα σαν μέσα στο χειρουργείο για να βλέπουμε εικόνα, μπαίνουμε μέσα στο σπόνδυλο από τη δεξιά πλευρά και μέσα στο σπόνδυλο από την αριστερή πλευρά. Υπάρχει ένα μπαλονάκι, το λέω πάρα πολύ απλά, στην άκρη του μηχανήματος αυτού, το οποίο ουσιαστικά εκπτύσσεται και δίνει στο σπόνδυλο το φυσιολογικό του ή δυνατόν όγκο. Mm-hmm. Στο κενό μετά που δημιουργείται μέσα βάζουμε βιολογικό τσιμέντο, το οποίο μη σας πάει στο μυαλό το τσιμέντο αυτό που είναι το εργοστάσιο. Είναι το λέμε τσιμέντο, είναι ουσιαστικά ένα πολυμέθυλ-μέθυλ-ακριλέιτ υλικό, είναι ένα βιοσυνθετικό υλικό το οποίο προσμυγνύεται, ενσωματώνεται και μερικές φορές απορροφάται μερικώς στις παρυφές του από το σπονδυλικό σώμα, γίνεται ένα σώμα δηλαδή. Αυτό μας βοηθάει, σταματάει ο πόνος άμεσα. Εάν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα τα οποία έχουν σχέση με πολλαπλούν μυέλωμα και έχουν καταστρέφονται άμεσα, γίνεται ίαση και της υποβόσκουσας νόσου, είτε είναι μετάσταση είτε είναι πολλαπλούν μυέλωμα, και ουσιαστικά ο σπόνδυλος διατηρεί το φυσικό του μέγεθος. Ο πόνος προέρχεται από την καθίζηση του σπονδύλου και από οποιαδήποτε πίεση στο νοτιαίο μυελό. Εάν αποκαθαστήσεις την καθίζηση, δώσεις τον σπόνδυλο το φυσιολογικό του μέγεθος και άρεις την πίεση στο νοτιαίο μυελό μερικώς, αλλά και πάβει ο ασθενής να πονά, γιατί ο σπόνδυλος έχει πάρει το φυσιολογικό του χώρο πάλι. Όλη η υπέρηξη του σπονδύλου ιστού έχουν πάρει το φυσιολογικό του μήκος και ουσιαστικά σταματάει, πάβει να πονάει. Και φυσικά, όπως είπα πιο πριν, το υλικό αυτό το οποίο βάζουμε μέσα, το βιολογικό τσιμέντο, καίει τα καρκινικά κύτταρα. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί αναπτύσσει θερμοκρασία σώματος ουσιαστικά. Καίει τα καρκινικά κύτταρα, τα καταστρέφει. Καίει τα κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος και επίσης μας δίνει και την ευχέρεια η μέθοδος αυτή από την ίδια τρυπούλα που θα βάλουμε το τσιμέντο να πάρουμε και βιοψία.
ούτως ώστε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια πάρα πολύ απλά. Βέβαια. Στέλνουμε τη βιοψία στους ογκολόγους μας, οι οποίοι μετά αποφαίνονται αν ο ασθενής θα χρειαστεί να κάνει κάτι περαιτέρω, αν ήταν καθαρά οστεοπόρος, αν ήταν πολλαπλό μυέλωμα, αν ήταν κάποια μετάσταση, και από εκεί και πέρα κρίνονται τα περαιτέρω για τη θεραπεία. Σηκώνεται, περπατάει άμεσα, παίρνει εξιτήριο και περπατάει χωρίς πόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για το γυριατρικό ασθενή. Mm-hmm. Και φυσικά, εάν γίνει σε έναν σπόνδυλο που έχει καθιζήσει πάρα πολύ και σε περισσότερο του ενός, μέχρι τέσσερις μπορούμε να κάνουμε σε μια συνεδρία, φυσικά ο ασθενής έρχεται πιο πάνω, έρχεται πιο κοντά στο φυσιολογικό του ύψος, γιατί αποκαθίσταται η σωματοδομή του σπονδύλου. Αυτό που έχει χάσει το δίνεις. Πρέπει όμως να είναι στις πρώτες 8, βαριά 10 εβδομάδες. Γιατί μετά παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή ο σπόνδυλος και δεν επιδέχεται κάποια αλλαγή. Ακριβώς. Πλέον γίνεται ο σπόνδυλος όπως έχει παραμορφωθεί, παραμένει, γίνεται ένα σώμα, αποκαθίσταται η δομή του. Είναι φύσια δυνατόν και άκρος επικίνδυνο να προσπαθήσεις να βάλεις τσιμέντο ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε ένα τέτοιο σπόνδυλο. Γιατί μετά ποιες μπορεί να είναι παρενέργειες, δηλαδή αυτό μπορεί να ξεκλειστρήσει, να πέσει σε κανένα νεύρο, να μείνει παράλυτος. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που φαντάζομαι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που είπατε και θα σας πω το εξής. Σκεφτείτε να έχετε ένα σφουγγάρι, ναι, στο οποίο βάζετε μία σύριγγα και ρίχνετε ένα υγρό μέσα. Και σκεφτείτε να έχετε. Και να είναι βραγμένο κιόλας. Ναι, ένα σαπούνι στο οποίο βάλετε μια σύριγγα και προσπαθείτε να βάλετε υγρό. Τι θα γίνει, θα σας έρθει στα μούτρα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με το τσιμέντο. Δεν μας έρχεται στο πρόσωπο. Απλώς βγαίνει συνήθως, είστε βγαίνει από το κανάλι και πέφτει μέσα στο νοτιαίο μυελό ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται η σωστή διάγνωση. Εάν μέσω της διαγνώσης και της έρευνας δεν έχεις δει ότι το κάταγμα είναι ενεργό, δεν έχει δει δηλαδή κάποιος ότι το κάταγμα είναι ενεργό, είναι λίγο απλοϊκό να πεις θα κάνω μια σπονδυλοπλαστική και μερικές φορές είναι και καταστροφικό. Έχω κληθεί πάρα πολλές φορές να αποκαταστήσω τέτοιες βλάβες που έχουν γίνει όχι θελημένα, γιατί δεν είχαν ακολουθηθεί τα σωστά πρωτόκολλα και πιστέψτε μου είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπεις έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, ο οποίος χρειάζεται τόση πολύ βοήθεια, γιατί πήγε για κάτι να του κάνουν καλό και τελικά λόγω του ότι έλειπε μία εικόνα. Αυτή η Ιστέρ. Λόγω του ότι έλειπε μία εικόνα, έγινε ένα λάθος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή της θεραπείας πάντοτε και γι' αυτό υπάρχουν τα πρωτόκολλα της χειρουργικής σπονδυλικής στήλης. Γι' αυτό και εσείς είστε εξειδικευμένοι στην σπονδυλική στήλη τέλος πάντων και ο ένας να μην μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Έτσι, όπως δεν θέλουμε κι εμείς τον έναν μέσα στα χωράφια μας, έτσι κι εσείς οι γιατροί. Καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε μεταξύ μας, λοιπόν. Σωστό. Για πείτε μου, όλα αυτά τα βρίσκουμε όμως και στη Θεσσαλία, σωστά? Ναι. Ναι, είναι μια σύγχρονη μέθοδος, όμως δεν χρειάζεται να ξενιτευτούμε, να πάμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις ή ακόμα και στην Ευρώπη για να βρούμε τη σύγχρονη μέθοδο. Θα πω αυτό ακριβώς που είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές και είμαι πάντοτε πολύ σαφής γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω οι συντοπίτες μας να ταλαιπωρούνται, κυρία Τζανακούλη. Οι μέθοδοι αυτοί, οι οποίοι είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Υπάρχουν στη Θεσσαλία, υπάρχουν στη Λάρισα και δεν χρειάζεται ο Θεσσαλός ασθενής να ξενιτευτεί. Μπορεί πολύ εύκολα να βρει θεραπεία στον τόπο του, γιατί δεν είναι μόνο ο ασθενής που ταλαιπωρείται, είναι και όλη η οικογένεια. Mm-hmm. Το κόστος του να μεταφερθεί κάποιος στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, να μην πω Αγγλία οπουδήποτε αλλού, είναι τεράστιο. Πλέον η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έρχεται σε εμάς, η Αυστραλία έρχεται σε εμάς, η Βουλγαρία έρχεται σε εμάς, η Αγγλία, η Κύπρος, όλοι έρχονται εδώ. Η Λάρισα είναι κομβικό σημείο, έχουμε πάρα πολύ σύγχρονα εργαλεία, έχουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει λύση και είναι δίπλα μας. Δεν χρειάζεται κανένας να ξενιτευτεί. Μπορούμε να βρούμε θεραπεία εδώ στον τόπο μας. Πάρα πολύ εύκολα, όπως πρέπει, με υπευθυνότητα και χωρίς να ξενιτευόμαστε εμείς και οι οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγώνη. Ήταν όλα άκρως κατατοπιστικά όσα είπαμε και πιστεύω ότι ο κόσμος κατάλαβε. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τζανακούλη. Είναι πάντοτε χαρά μου να μπορούμε να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές σας και ειδικά τους Θεσσαλούς συμπολίτες και είναι πάντοτε χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σας. Μεγάλη μου χαρά που φέτος πια θα είστε στο επιστημονικό team της εκπομπής μας εδώ και θα συμβουλεύετε τον κόσμο. Να είστε καλά, Θωμάς Παγώνης, ορθοπαιδικός χειρουργός, εξειδικευμένος χειρουργός της σπονδυλικής στήλης. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ. Συνεχίζουμε με τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος, γιατί όλο και κάποιες περιοχές κάτι εμφανίζουν παραπάνω. Και προτείνω λοιπόν τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος, γιατί ενισχύει τη σφριγγυλότητα της επιδερμίδας, βελτιώνει την υφή και την απαλότητα του δέρματος. Απλώνουμε επαρκή ποσότητα από τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος στην περιοχή που εμφανίζεται το πρόβλημα, καθημερινά, με κυκλικές κινήσεις και ελαφρύ μασάζ.
Πάμε να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού για μία ώρα και επιστρέφουμε για να δείξουμε τη συνέχεια. Κάνουμε κυκλικές κινήσεις και ελαφρύ μασάζ μέχρι τα ευεργετικά συστατικά του ελαίου ραγάδων να απορροφηθούν εντελώς από την επιδερμίδα μας. Η εταιρεία ανάπλασης φροντίζει για μας. Got your name, don't remember where we met, but what I do recall is the shit you put me through, but not you. Μάδες με ρωτάνε για είδη μπέμπε που πάνε και τους λέω πως μ' αρέσει να ψωνίζω από τον καλέσι. Κουτσάκι, κρεβατάκι στις καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση για ό,τι και να θες. Καλέσι, καλέσι, στη μαμά πως θα αρέσει. Καλέσι, το μωράκι μη στάξει και μη βρέξει. Καλέσι, μια υπέροχη σχέση. Καλέσι, μπουτίκ μπέμπε. Όλα όσα χρειάζονται οι μέλλοντες γονείς για τα μωρά τους είναι εδώ. Οι καλύτερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και επιπλέον, οι άνθρωποι της Boutique Bebe Kalesi ενημερώνουν πλήρως για να μπορεί ο μπαμπάς να φροντίζει για όλα. Boutique Bebe Kalesi. Φίλες μου και φίλοι μου, τώρα στο διαφημιστικό σας διάλειμμα οφείλω να σας ενημερώσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εκπομπής μας. Λοιπόν, έχουμε στη συντροφιά μας τα ροφήματα Mythical. Είναι ροφήματα που έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Ατόφιο ζελέ της αλόης. Από ό,τι βλέπετε, έχω μπροστά μου πολλές διαφορετικές γεύσεις. Η καινούργια σειρά της εταιρείας Mythical, η σειρά All Fit, που έχει 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και έχει γεύσεις την καρύδα, τον ρόδι και το μάγκο. Άρα βρίσκεται 3 διαφορετικές γεύσεις. Εσείς που μπορεί να κάνετε δίαιτα, που θέλετε να αποτοξινώσετε λίγο τον οργανισμό σας από διάφορες τοξίνες που ούτως ή άλλως έτσι μπορεί να παίρνουμε από τα φαγητά που μπορούμε να τρώμε καθημερινώς και διαλείπτως. Αυτά τα 3 μπουκαλάκια λοιπόν που βλέπετε εδώ δεν έχουν ούτε μία θερμίδα. Και από δίπλα το πράσινο μπουκαλάκι, η original aloe vera, έχει 10 θερμίδες στα 350 ml. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Όσοι όμως θέλετε να έχετε λίγη μεγαλύτερη απόλαυση, μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που είναι των 500 ml, ρόδι και ανανάς, να τα. Έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη, όμως είναι εξίσου γευστικά και νόστιμα και έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα, που εντάξει θέλω να πάρω και μερικές θερμίδες, δεν χάλασε ο κόσμος, είναι η original aloe vera αυτή. Λοιπόν, δροσιστείτε με αλόη από την εταιρεία Mythical και ωφελήστε τον εαυτό σας. Στην υγειά μας. Φαντάσου ρεύμα, χωρίς περιορισμούς. Με χρέωση χαμηλότερη από το νυχτερινό τιμολόγιο. Χωρίς δέσμευση συμβολέου. Χωρίς εγγύηση. Χωρίς μηνιαίο πάγιο. Χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Νέο ελεύθερο προνομιακό πρόγραμμα Liberty. Μάθε περισσότερα στο vatpavlavolt.gr, στα καταστήματά μας VAT & Volt. Φαντάσου περισσότερα.
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Λάρισα σήμερα, σε μια εκδήλωση του ΙΟΣΟ Θεσσαλίας. Μαζί μας ο καρδιοχειρουργός Βασίλης Χαλβατζούλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Βλέπω μία εξωστρέφεια πια του ΙΟΣΟ Θεσσαλίας, πιο κοντά στον τόπο της Λάρισας, και ενημερώνει τον κόσμο με διάφορες ημερίδες που κάνει για όλα αυτά τα σημαντικά που μπορούμε να βρούμε μέσα στο θεραπευτήριο ίδρυμα, σωστά? Σωστά. Είναι μια κίνηση πρωτοποριακή για καρδιοχειρουργικό κέντρο. Δηλαδή όλα τα καρδιοχειρουργικά κέντρα ξεκινάνε με επιστημονικά συμβούλια, συνέδρια, διεθνή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Εμείς και τι έχουμε αρχίσει 6 μήνες με ΕΟΠΗ, με συμβάσεις ΕΟΠΗ. Θέλουμε πρώτα να μάθει ο λαός της Λάρισας σε πρώτη φάση και θα τρέξουμε σε όλες τις περιφέρειες του Βόλου, Τρίκαλα και Καρδίτσα και όμορους νομούς, γιατί σήμερα το καρδιοχειρικό κέντρο Θόραξ Χάρτη ΙΟΣΟ Θεσσαλίας έχει εμπλουτιστεί εκτός από ανθρώπινο δυναμικό υλικό που ήρθε από το εξωτερικό, γιατροί εδώ Θεσσαλοί, αλλά υπάρχουν τμήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη Θεσσαλία και δεν χρειάζεται ο Θεσσαλός άρρωστος να τρέχει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί είναι σε 2-3 νοσοκομεία. Ο δηλαδή, εξοπλισμός σας εδώ δεν είναι και πιο καινούριος από τις άλλες τις πόλεις? Εννοείται. Όταν ένα κέντρο γίνεται το 2018 έχει up-to-date εξοπλισμό. Όταν γίνεται το 1993 όπως το Νάσιο, απλώς κάνει ανανεώσεις. Μάλιστα. Ναι. Ή όπως τα άλλα ιδιωτικά καρδιοχειρικά κέντρα. Και έχουμε την τύχη, επειδή είμαστε γραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Ένωση, το κέντρο αυτό της Θεσσαλίας, το Thorax Heart του ΙΟΣΟ Θεσσαλίας, είναι το πιο σύγχρονο και πιο μοντέρνο στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, άρα δέχεστε κόσμο και από τις μεγάλες τις πόλεις. Βεβαίως. Έχουν έρθει άρρωστοι και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από όμορους νόμους, αλλά πρέπει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται και πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι ανεξάρτητα από την βοήθεια των γιατρών, είτε του οικογενειακού γιατρού, είτε του καρδιολόγου που βλέπει τον άρρωστο, όταν παίρνει, γιατί πολλές φορές και οι γιατροί θέλει το χρόνο του να μάθουν ότι έχουμε δυσοφάγιο, ότι έχουμε στρεσέκο, ότι έχουμε αιματοδότες, ότι έχουμε απανιδωτάς, πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε όλα τα ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 2-3 στην Αθήνα και 1 ή 2 στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν εμείς, επειδή η πόλη βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, αυτός ο εξοπλισμός και αυτό το επιστημονικό προσωπικό που ήρθε, νομίζω ότι είμαστε μια σκάλα παραπάνω από όλα τα κέντρα στη χώρα μας. Σήμερα, κύριος ομιλητής, θα είστε εσείς εδώ στην ημερίδα ή ο Όμηρος Χαλβατζούλης? Όχι, ούτε εγώ θα είμαι κύριος ομιλητής, ούτε ο Όμηρος. Εγώ είμαι ο συντονιστής. Μάλιστα. Ναι. Θα παρουσιάσω τα νέα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών είναι και τα δύο μου παιδιά. Γνωρίστε τους μας. Ναι, τον Όμηρο, ο οποίος είναι καρδιοάγκιο χειρουργός, και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι καρδιοθώρακο χειρουργός. Mm-hmm. Τα παιδιά και τα δύο δουλεύαν στο εξωτερικό, ένα στο Μοντεκάρλο για αρκετά χρόνια, έμιστος. Το ίδιο και ο Λευτέρης στη Γερμανία, έμιστος. Εκτός όμως από τα δύο παιδιά μου, είναι πάλι Θεσσαλή, είμαι λίγο τοπικιστής. Έχω φέρει τον κύριο Μαγκούτη από τα Τρίκαλα, επεμβατικό καρδιολόγο, όπου είναι ο Γιώργος Σιδέρης, που είναι Λαρισαίος και είναι καθηγητής. Έχω φέρει μια βολιώτηση από το Καρολίνσκο, όπου εγώ ήμουν 5 χρόνια στη Σουηδία. Έχω φέρει έναν άλλον καρδιοχειρουργό από τη Λάρισα, τον Άρη του Μαριούρη, ο οποίος και αυτός ήταν στη Γερμανία. Πρόσφατα μπήκανε στη δύναμή μας και υπέγραψαν σύμβαση αποκλειστική συνεργασία ο κύριος Ιατρόπουλος, ο οποίος είναι Λαρισαίος και είναι για τάβη και απνιδωτάς για βηματοδότες. Ο κύριος Πάνσιος, ο οποίος ήταν Γερμανία και ήρθε και μπήκε στη δύναμή μας, ο οποίος είναι ειδικός για την καρδιακή αναπάρκεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το Thorax Heart ΙΟΣΟ Θεσσαλίας πιστεύω ότι έχει την καλύτερη ιατρική επιστημονική οντότητα από πλευράς ανθρώπινων δυναμικών. Όλοι αυτοί σήμερα θα είναι εδώ και θα μιλήσουν, Θα μιλήσουν, να τους γνωρίσετε.
Ναι, περισσότερο δεν θα μιλήσουν, θα ακούσουν τον κόσμο που θα έρθει να λύσει. Να ρωτήσουν, βέβαια. Δηλαδή το συνέδριο, ας πούμε η ενημερωτική εκπομπή, είναι ανάποδα. Δεν μιλάνε γιατροί. Οι γιατροί θα πούνε από 2-3 λεφτά. Και εγώ θα δώσω το μικρόφωνο στον κόσμο που θα έρθει να λύσει απορίες που δεν μπορεί να τις λύσει ή τις φοβάται. Γιατί σου λέω, άλλο ξέρω εγώ, δεν κάνω μια χέρια της καρδιάς, γιατί έτσι. Ή δεν κάνω στεφανογραφία, ή δεν πάω στο γιατρό, ή δεν βλέπω το αίμα κτλ. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να πιστεί ο κόσμος ότι όλα είναι πάρα πολύ απλά, ότι όλα είναι computerized και ότι μπορείς μέσα σε 2 ώρες να βγάλεις διάγνωση. Χωρίς να μείνεις στο νοσοκομείο. Όχι μόνο αυτό, και τα χειρουργεία πια είναι ανέμακτα σχεδόν. Ναι, ναι. Έτσι, όλα με computers, ναι. Πολύ εύκολα, ναι. Πια. Και ανέμακτα και είναι πάρα πολύ σύντομα. Οι άρρωστοι φεύγουν 4-5 μέρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο στο οποίο είναι μαθημένα από τα παλιά καρδιοχειρουργικά κέντρα. Μια εβδομάδα εντατική, μια εβδομάδα έξω, μια εβδομάδα μέσα. Εμείς σε 5 μέρες φεύγει ο άρρωστος και δεν πιστεύουν ότι μπορεί να φύγει σε 5 μέρες ο άρρωστος με καρδιά. Οπότε καλά είναι αυτά να τα εξωτερικεύετε, γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος. Να τον ενημερώσουμε. Ναι. Λοιπόν, εσείς με το κανάλι που έχετε, να ενημερώσετε, να κάνετε επαναλήψεις αυτής της εκπομπής για να μάθουν οι κάτοικοι οι οποίοι σας βλέπουν, γιατί αφορά όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, ότι το Ιασό πλέον δεν είναι μευτική κλινική, δεν είναι ένα νοσοκομείο που παλιά περνούσαν απ' έξω και να μην πω ότι βρίζανε ή κάνανε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και πλέον δεν είναι κλινική, είναι νοσοκομείο. Έχουμε την καλύτερη εντατική μονάδα στη χώρα, όχι στη Θεσσαλία. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι συν για τον Θεσσαλό. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία να κοιμάσαι το βράδυ και να λες ότι αν πάθω έφραγμα, σε 10 λεπτά θα με σώσω. Και δεν χρειάζεται να φωνάξεις το ΕΚΑΒ, να πάνε στον Παπα-Νικολάου, να πάνε στον Παπα-Γεωργίου, να πάνε στον Άσο και αν ζήσουν. Εντάξει. Εντάξει. Μεγάλη προσφορά αυτό. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Χαλφατζούλη. Καλησπέρα. Θα ήθελα από τη μεριά μου να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί από σήμερα ή μάλλον από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί η μονάδα καρδιοχειρουργική στο Ιασό, όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και όχι μόνο, νιώθουμε πιο ασφαλείς. Νιώθουμε σίγουροι ότι οι επιστήμονες σαν εσάς θα μας φροντίσουν εάν χρειαστούμε την ανάγκη σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και συγχαρητήρια πάρα πολύ για το έργο σας. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτό θα πρέπει να το μάθουν οι πολίτες της Θεσσαλίας κυρίως, γιατί είναι μια σιγουριά η οποία δίνει και προοπτική αντοχής και ζωής. Όταν ξέρεις αυτό που είπα και προηγούμενα στην άλλη κυρία, ότι όταν κάτι συμβεί μπορείς άμεσα να το λύσεις, έχεις διαφορετική ψυχολογία που να λες ότι άμα γίνει θα προλάβω ή όχι. Είναι πολύ βασικό. Ευχαριστούμε πολύ. Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της. Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και την κλασική
κλασική γεύση aloe vera μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση θα βρείτε άλλες δύο γεύσεις σε ανανά και ρόδι που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από supermarket, mini market και περίπτερα.